Μάλιστα, σε μια προσπάθεια να δείξει ότι είναι σε κακή ψυχολογική κατάσταση και ότι ενδεχομένως αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα, άρχισε να φωνάζει: Είμαι ληστής και εφοπλιστής, δεν είμαι βιαστής, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του δικαστηρίου. Η πρόεδρος του δικαστηρίου του ζήτησε να σταματήσει και να κατέβει κάτω, ενώ η εισαγγελέας του είπε ότι πρόκειται για μια παράσταση η οποία δεν περνάει μέσα στο δικαστήριο. Μάλιστα, επικαλέστηκε ψυχιατρική γνωμάτευση που διενεργήθηκε στον κατηγορούμενο προσφάτως τις τελευταίες ημέρες μέσα στις φυλακές του Κορυδαλού, σύμφωνα με την οποία ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος δεν αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα, έχει κριτική ικανότητα και επίγνωση των πράξεών του. Τελικώς, ο ίδιος ανακάλεσε την εντολή του στον συνήγορό του, τον κύριο Θεόδωρο Μαντά, ο οποίος παραιτήθηκε από την εκπροσώπησή του. Το δικαστήριο αναγκάστηκε να του διορίσει δύο νέους δικηγόρους και διέκοψε για δύο ώρες προκειμένου να ενημερωθούν για την υπόθεση. Αλεξάνδρα. Να σε ευχαριστήσουμε για την ενημέρωση, Άννα. Εμπριστική επίθεση τα ξημερώματα στο Χαλάνδρη, σε είσοδο πολυκατοικίας όπου διαμένει δημοσιογράφος τηλεοπτικού σταθμού, περισσότερα από τον Νίκο Κουντούρη. Όλα έγιναν στις 3 παρα 20 τα ξημερώματα, Αλεξάνδρα. Άγνωστοι τοποθέτησαν τον εμπριστικό μηχανισμό που, όπως διαπιστώθηκε αργότερα, αποτελούνταν από 4 γκαζάκια στην είσοδο της πολυκατοικίας.